τις αρχές οι οποίες τιμούν τις χώρες που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές και τους λαούς που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές. Σε ό,τι αφορά εμάς, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, όχι μόνο να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ομαλοποιηθεί εδώ και χρόνια, αλλά να αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο σε όλους τους τομείς. Ο Φίλιππος είπε ότι προσφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες διάφορα πράγματα. Αναμένουμε το αντίλογο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά στον αγώνα μας, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχω κληρονομήσει μια εγκατάσταση η οποία ασφαλώς δεν είναι για παλαμάκια, δεν είναι για χειροκροτήματα και μεγάλες χαρές. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπου τα τετελεσμένα της παράνομης κατοχής βαθαίνουν ακόμα περισσότερο επί του εδάφους και κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επίλυση του προβλήματος. Δυστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια που έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στο σύνολο του, στο διεθνή χώρο, αλλά και την ελληνική κοινότητα ως συνομιλητής, ενώ είχαμε και κάποια βήματα μπροστά, τελευταία μας προβληματίζουν οι εξελίξεις στην ουκοκυπριακή κοινότητα. Μηδένα πρώτου τέλους δεν θέλω να μακαρίζουν. Ας απολυθούν οι επιφυλάξεις μας σε ό,τι αφορά στις πολιτικές που δύναται ή θα ήθελε να εφαρμόσει ο νέος ηγέτης της ουκοκυπριακής κοινότητας, κύριος Έρωπη. Μακάρι οι επιφυλάξεις αυτές να διαψευστούν. Φοβάμαι ότι η πολιτική που σήμερα ακολουθείται και με τη στήριξη της Τουρκίας, δυστυχώς, είναι πολιτική η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σύντομα σε λύση του κυπριακού προβλήματος, γιατί δεν μπορεί η λύση να δικαιώνει τα τελεσμένα της κατοχής. Δεν μπορεί να οδηγήσει σε δύο κράτη ξεχωριστά. Δεν μπορεί η λύση να είναι λύση η οποία δεν θα τιμά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων ανεξαιρέτως. Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμένιδων, Λατίνων. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι αγωνίζομαι όχι μόνο για τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, αλλά και για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Είναι και αυτοί παιδιά της ίδιας μάνας γης, όπως και οι Ελληνοκύπριοι. Ανεξαρτήτως αν μιλούμε διαφορετική γλώσσα, εάν πιστεύουμε σε διαφορετικό Θεό και εάν έχουμε και κάποιες διαφορές σε ό,τι αφορά την πολιτισμική μας καταγωγή. Έχουμε όμως πολλά κοινά με τους Τουρκοκυπρίους. Γιατί επαναλαμβάνω, πότισαν και αυτοί με τον ιδρώτα τους την Κυπριακή. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί με τους Κύπριους, τους Ελληνοκύπριους εργαζόμενους για να έχουμε σήμερα τα καλά που έχουμε και τις κατακτήσεις που έχουμε ως απλοί άνθρωποι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται να συγκυβερνήσουν μαζί μας κάτω από ένα σύνταγμα δικοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όχι ως αριθμητική ισότητα, αλλά ως δικαίωμα στη συμμετοχή στα διάφορα όργανα της Ομοσπονδίας. Πολλοί αμφισβητούν τη λύση της ζωικής και κοινωνικής Ομοσπονδίας. Όταν λέω ότι δεν είναι ο Χριστόφιας που αποφάσισε να αποδεχτούμε αυτή τη λύση, κάποιοι με κατηγορούν ότι φορτώνουν ευθύνες σε προηγούμενες. Οι μεγάλες, οι φοβερές ευθύνες για να υποχρεωθεί ο Εθνάρχης Μακάριος να αποδεχτεί την μετεξέλιξη του ενίου κράτους σε ζωνικό κοινωνικό ομοσπονδιακό κράτος είναι στους ώμους ανθρώπων που μιλούσαν ελληνικά. Όχι Ελλήνων, ανθρώπων που μιλούσαν ελληνικά. Είτε ήταν χουντικοί, είτε ήταν
είτε ήταν εωκαμιτατζίδες, όργανα της Χούντας. Δυστυχώς, επεχείρησαν αυτή την επιχείρηση να αυτοκτονία στην τελευταία ανάλυση για την Κύπρο και τον λαό της. Και έδωσαν τη δυνατότητα στην τουρκική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της εποχής εκείνης να εφαρμόσει σχέδια τα οποία έχει στο σιτάρι από προηγούμενο. Λέω δυστυχώς χίλιες φορές. Μετεκίνησαν πληθυσμούς με την βία, μας προσιλοποίησαν, έγιναν σοβαρά εγκλήματα. Ζούμε ακόμα μέσα από το δράμα των αγνοωμένων, εγκλωβισμένοι. Πολλές νέες λέξεις έχουν εισαχθεί στο λεξιλόγιο μας. Παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σκιά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε αρχή των Ηνωμένων Εθνών. Δεν τους ενόχλησαν πολύ και δεν τους ενόχλησαν πολύ για τη σήμερα. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είμαστε μικρός λαός αριθμητικά, είμαστε λαός με αξιοπρέπεια. Έχουμε επιζήσει περνώντας μέσα από πάρα πολλές συμπληγάδες. Θα επιζήσουμε και τώρα και θα δικαιωθούμε και τώρα. Όχι μόνο με συνθήματα, αλλά με πραγματιστικές πολιτικές, οι οποίες θα μπορούν να πείσουν και την διεθνή κοινότητα για το δίκαιο του αγώνα μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν συνθηματολογούμε. Δεν είμαστε για τα παλαμάκια. Είμαστε για την ουσία της πολιτικής, η οποία θα υποχρεώσει την κατοχική δύναμη στο τέλος της μέρας να υποχωρήσει και να δικαιώσει τους αγώνες του Κυπριακού λαού. Το ίδιο και η διεθνής κοινότητα. Και είμαι σίγουρος ότι αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή κοινότητα της οποίας η Κύπρος έχει καταστεί μέλος, αλλά και γενικότερα των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και τους φίλους μας σε αυτόν τον οργανισμό. Πάντοτε με την πλήρη και απόλυτη στήριξη της Ελλάδας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Δημήτρη τον Δούτσο που είναι απόψε εδώ και εκ μέρους του. Γιατί πραγματικά ανιδιοτελεί στήριξη